Είμαστε μία εβδομάδα πριν τις αυτοδιοικητικές κάλπες. Ο χρόνος μετρά αντίστροφα και βεβαίως κορυφώνεται και η προεκλογική εκστρατεία συνδυασμών υποψηφίων περιφερειακών αλλά και δημοτικών συμβούλων. Μαζί μας απόψε εδώ, στο πλατό του κεντρικού δελτίου ειδήσεων της Crete TV, ο υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με το συνδυασμό του Σταύρου Αρναουτάκη, ο κύριος Θανάσης Περισσινάκης. Καλησπέρα σας, κύριε Περισσινάκη, σας ευχαριστώ που είσαστε εδώ. Καλησπέρα, κύριε Δασκαλάκη, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα στους τηλεθεατές. Και θα ξεκινήσω με αυτό που είπα στην εισαγωγή. Απομένουν 5-6 μέρες, ουσιαστικά την Παρασκευή τα μεσάνυχτα, κλείνει επίσημα η προεκλογική εκστρατεία. Σάββατο είναι η μέρα της περισυλλογής, Κυριακή η μέρα της ψηφοφορίας. Τι είναι αυτό που σας έχει μείνει στο μυαλό, στις επαφές που έχετε με τον κόσμο, γιατί γνωρίζω ότι οργώνεται και την πόλη του Ηρακλείου, αλλά και την ενδοχώρα της Περιφερειακής Ενότητας? Η αλήθεια είναι ότι, όπως και οι άξιοι συνυποψήφοι μου, έχουμε κάνει ένα αγώνα δρόμου τον τελευταίο 1,5 μήνα σε όλα τα χωριά του νομού, να ακούσουμε τον κάθε κριτικό για την κάθε κριτική του τι έχει να πει. Η κατάληξη είναι ότι προφανώς θέλουν να συνεχίσει αυτή η αναπτυξιακή πορεία που έχει η Κρήτη σε όλα τα επίπεδα. Από την άλλη, δεν σας κρύβω το γεγονός ότι όλοι αναζητούν βελτίωση της καθημερινότητας, να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής τους όσο δυνατόν περισσότερο. Αυτό που οι ίδιοι μας προτείνουν και μας τονίζουν είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει ξεκάθαρο σχέδιο και όραμα είτε από τον εκάστοτε δήμαρχο, αλλά και από εμάς, από τη δική μας μεριά, την περιφερειακή αρχή, με ποιον τρόπο μπορούμε να συνεισφέρουμε πρακτικά προς τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους. Είπατε κάτι πολύ σημαντικό. Είστε σε ένα ψηφοδέλτιο που έχει μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων, αντρών και γυναικών, που διεκδικούν την ψήφο των πολιτών. Είστε άνθρωπος που ως όραμα βάζει μπροστά την ομαδικότητα? Θεωρείτε ότι οι πολλοί μπορούν να επιφέρουν την αλλαγή και ο καθένας ξεχωριστά? Πολύ σωστά το παρατηρήσατε. Είμαι ένας ομαδικός παίκτης. Όπως και ο Περιφερειάρχης μας έκανε ένα τόσο ισχυρό ψηφοδέλτιο. Τουλάχιστον εγώ προσωπικά δεν θυμάμαι να έχει τις τελευταίες τουλάχιστον 2 αναμετρήσεις τόσο ισχυρό ψηφοδέλτιο. Και ο ίδιος πιστεύει στην ομάδα. Όπως και εγώ ξέρω ένα πολύ συγκεκριμένο αντικείμενο να το κάνω καλά. Το κατέχω, μπορώ να το κάνω. Έτσι λοιπόν κάποιος άλλος άξιος υποψήφιός μου σίγουρα ξέρει και αυτός από το δικό του μετερίσι, με το δικό του καπέλο, να συνεισφέρει και αυτός με την αντίστοιχη εμπειρία, τεχνογνωσία και κυρίως προς το κοινό καλό. Οφείλουμε να το τονίζουμε και είναι ο παρονομαστής όλων μας. Γνωρίζω, κύριε Περισσινάκη, ότι είστε ένας άνθρωπος που ξέρει πολύ καλά το κομμάτι της διεκδικητικότητας όσον αφορά τις χρηματοδοτήσεις. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι χωρίς χρήματα δεν μπορούν να γίνουν υποδομές. Άρα εδώ έχουμε την διεκδικητικότητα της περιφέρειας Κρήτης, την διεκδικητικότητα των Δήμων και τη σωστή αξιοποίηση αυτών των χρημάτων. Νομίζω ότι είστε ο πλέον αρμόδιος να μας αναλύσετε πώς γίνεται αυτή η διαδικασία, γιατί χωρίς χρήματα και στον τομέα της αυτοδιοίκησης δεν μπορεί να γίνει απολύτως τίποτα. Ειλικρινά χαίρομαι που μου κάνετε αυτή την ερώτηση για δύο λόγους. Πρώτον, είναι η πρώτη ερώτηση που μου κάνουν και οι απλοί άνθρωποι. Τι δουλειά κάνεις? Πώς μπορείς να συνεισφέρεις με την άντληση των χρηματοδοτήσεων? Και το δεύτερο είναι ότι πρακτικά πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Το πρώτο βήμα και το κύριο όλων, το οποίο όσο και αν σας φαίνεται περίπλοκο, είναι να γίνει η αρχική ιδέα, να γίνει προτεραιοποίηση. Θέλουμε να κάνουμε αυτό. Το δεύτερο πράγμα είναι να αποτυπώσουμε τι απαιτείται. Τι εννοώ? Όταν έχετε ένας πρόεδρος ή ένας δήμαρχος ότι θέλω να κάνω το συγκεκριμένο έργο, πού μπορώ να βρω χρήματα? Πριν βρούμε τα χρήματα, κύριε Δασκαλάκη, υπάρχουν κάποιες διαδικασίες, όπως παράδειγμα. Θέλουμε να κάνουμε μια ανάπλαση. Έχουμε το διοκτησιακό, ναι ή όχι? Όχι. Πρέπει λοιπόν να πάρουμε πρώτα το διοκτησιακό, τι αρχικές μελέτες θα χρειαστούν και μετά να δούμε σε ποιο πρόγραμμα δύναται να χρηματοδοτηθεί. Όταν δεν υπάρχει ανοιχτή πρόσκληση, που εκεί είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα, γιατί όταν υπάρχουν ανταγωνιστικά προγράμματα, όλοι οι δήμαρχοι ή όλοι οι φορείς μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία να συμμετέχουν στην συγκεκριμένη πρόσκληση αίτηση χρηματοδότησης. Είναι να ετοιμάσουμε ένα τεχνικό δελτίο απευθείας προς το Υπουργείο. Τεκμηριωμένο αίτημα, συμπληρωμένο με τις απαιτούμενες μελέτες, αν όχι τις ολοκληρωμένες, τουλάχιστον τις αρχικές, και προφανώς να έχουμε τα αρχικά. Ιδιοκτησία, δασταρχείο, αρχαιολογία. Όσο και αν σας φαίνεται τόσο απλό που συζητάμε απόψε, πραγματικά είναι τόσο σύνθετο για πάρα πολλούς. Δηλαδή, πολλά έργα δεν γίνονται για τον απλό λόγο ότι δεν ξεκινάνε τα βασικά
βήματα. Άρα ουσιαστικά, κύριε Περισσινάκη, είστε από τους ανθρώπους που μπορούν να θέσουν τις βάσεις έτσι ώστε να ανοίξει ο δρόμος για την χρηματοδότηση ενός μικρού ή μεγαλύτερου έργου. Και θέλω να ρωτήσω το εξής. Εσείς έχετε τη διάθεση ως περιφέρεια Κρήτης. Το αθηνοκεντρικό κράτος δημιουργεί αυτά τα γραφειοκρατικά προβλήματα που πολλές φορές τα συναντάνε πάρα πολλοί δήμοι αλλά και περιφέρειες ανά την Ελλάδα. Κοιτάξτε, δείτε, όταν είναι η προετοιμασία για μένα προσωπικά είναι η μίση του παντός. Όταν κάτι είναι καλά προετοιμασμένο, όσο και να θέλει οποιαδήποτε διαδικασία, διοίκηση, υπηρεσία να κολλήσει, δεν μπορεί να κολλήσει. Όταν ένα έργο είναι ανώριμο από τη μία και από την άλλη δεν είναι και σωστά τεκμηριωμένο, προφανώς υπάρχουν δεκάδες λόγοι η υπηρεσία και ο εκάστοτε φορέας να το τουλάχιστον να χρονοτριβήσει. Άρα μπορούμε να πούμε στους τηλεθεατές ότι η συγκεκριμένη χρηματοδότηση αφορά ένα οποιοδήποτε έργο. Δηλαδή από το άνοιγμα ενός δρόμου μέχρι ας πούμε ένα μεγάλο έργο υποδομής στον αστικό ιστό του Ηρακλείου παραδείγματος χάρη. Ακριβώς όπως το λέτε. Αυτό που διαφέρει είναι μόνο η κατηγοριοποίηση σε ποια σειρά είναι. Από το 1 ως το 10. Δεν μπορούμε να συζητάμε τώρα αυτή τη στιγμή για μια διάνοιξη ενός δρόμου το οποίο το περιμένουμε να γίνει αύριο το πρωί όταν δεν έχουμε ούτε ιδιοκτησιακά ούτε τις απαραίτητες αρχές εξαιρέσεις, είναι ένα δύσκολο έργο. Όταν όμως πρόκειται για μία απλή ανάπλαση, για μία απλή προμήθεια, για κάποιο έργο αγροτικό, για την αγροτική οδοπία που για μένα είναι ένα μεγάλο στοίχημα της επόμενης πενταετίας, αυτά θεωρούνται εύκολα έργα, απλά. Έχει την πολυπλοκότητά του, αλλά οριμάζουν πιο εύκολα από οτιδήποτε άλλο. Κύριε Περισσινάκη, θέλω να σταθούμε σε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Μιλώντας με τον κόσμο, όλη αυτή την περίοδο που είστε πολύ κοντά του και λόγω της προεκλογικής εκστρατείας, φαντάζομαι ότι η καθημερινότητά του είναι αυτό που τον απασχολεί. Τι εννοώ καθημερινότητα? Οδικό δίκτυο, πρωτογενής τομέας και βεβαίως τα έργα υποδομής. Τι είναι αυτό που έχει ως προτεραιότητα ο Θανάσης Περισσινάκης, εφόσον αύριο τον εμπιστευτούν οι πολίτες του Ηρακλείου να είναι στο νέο Περιφερειακό Συμβούλιο? Προσωπικά πιστεύω. Και ειλικρινά το λέω, το προσωπικά πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνουν επενδύσεις στις υποδομές. Έχουμε το βαρύ χαρτί της Κρήτης, δεν πάβει να είναι ο τουρισμός. Απλά ο τουρισμός έχει συνοδές δραστηριότητες πρώτον με τον πρωτογενή τομέα και τον πολιτισμό. Όταν αυτό το τρίπτυχο, τουρισμός, αγροδιατροφή και πολιτισμός ενωθούν, κάνουν ένα πάρα πολύ ισχυρό μπραντ με σκοπό να γίνει η Κρήτη ένας 12-μηνος ελκυστικός προορισμός. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αύξηση θέσεων, αύξηση τοπικής οικονομίας, βελτίωση ποιότητας ζωής. Αλλά δεν μπορούμε να συζητάμε ένα έτη το 2023, όταν αυτή τη στιγμή ο πρωτογενής τομέας είναι το δεύτερο βαρύ χαρτί μετά τον τουρισμό, να οι άνθρωποι, οι επαγγελματίες, να πηγαίνουν στην εργασία τους, τα χωράφια, είτε την κτηνοτροφία, είτε τις μονάδες τους, σε χωματόδρομους, σε πετρόδρομους. Αυτό δεν είναι βιώσιμη επιχειρηματικότητα. Γιατί τα κόστη συντήρησης όλων των οχημάτων, ακόμα και των ίδιων των ανθρώπων, το χρόνο που καταναλώνουν, όπως επίσης τα βαρέα οχήματα που δεν μπορούν να πάνε κοντά στις οποιαδήποτε εγκαταστάσεις, προφανώς δεν κάνουν βιώσιμο το μοντέλο αυτό. Άρα λοιπόν η αγροτική οδοπία, από τη μία, από την άλλη, δεν μπορούμε εν έτη 2023 να μην υπάρχει ολοκληρωμένη επεξεργασία λιμάτων, ίδρυυση ή άδευση στα χωριά της ενδοχώρας. Και δεν μιλάω μόνο για τις Κομόπολης ή για τα κεφαλοχώρια, το πούμε έτσι. Μιλάμε ακόμα και για τα πιο μικρά χωριά σε όλη την Κρήτη. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι είναι στόχος. Από 1η-1η η Περιφέρεια Κρήτης έχει ήδη εγκεκριμένα περίπου 600 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς τα χρήματα που αναμένονται να έρθουν από τα Υπουργεία και από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το οποίο σημαίνει ότι αυτά τα χρήματα θα δημιουργήσουν μια άλλη Κρήτη με ένα όραμα 10 ετίας, το οποίο είναι προφανές ότι θα το γευτούν οι κρητικοί και οι επισκέπτες της Κρήτης. Άρα να υποθέσω ότι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό ενός Περιφερειακού Συμβουλίου είναι η διεκδικητικότητα. Δηλαδή το να μπορεί να χτυπήσει την πόρτα και να πει ότι ο τόπος μου θέλει τώρα αυτές τις υποδομές. Και δυστυχώς η Κρήτη πάρα πολλές φορές στο παρελθόν έχει χτυπηθεί από ακραία καιρικά φαινόμενα. Όχι βεβαίως με αυτήν την ακρότητα της Θεσσαλίας, όμως έχουμε θρηνήσει και ανθρώπινες ζωές. Είναι ζητούμενο πέρα από τις υποδομές και οι ασφαλείς υποδομές, κύριε Περισσινάκη? Αδιαφυσβήτητα. Η κλιματική κρίση, η οποία τη ζούμε, εντονή ξηρασία, βροχοπτώσεις,
να πούμε ακόμα και για τα φυσικά φαινόμενα με τους σεισμούς, τις πλημμύρες και όλα αυτά. Προφανώς χρειάζεται ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός πολιτικής προστασίας, προκειμένου να ξέρουμε πού θα επενδύσουμε τα χρήματα. Δεν μπορούν να λυθούν όλα εν μία νυχτή. Δεν υπάρχουν μαγικά ραβδάκια τα οποία μπορούν όλα να φτιάξουν, αλλά σίγουρα πρέπει να γίνει ένας σωστός σχεδιασμός, μια κατηγοριοποίηση των αναγκών και προφανώς να πάμε εκεί που λοχεύει περισσότερο ο κίνδυνος για να ζήσουμε αυτές τις καταστάσεις. Είπατε κάτι πολύ σημαντικό στη διάρκεια της τοποθέτησής σας, ότι οι δύο βασικοί πυλώνες της κριτικής οικονομίας είναι ο τουρισμός και ο πρωτογενής τομέας. Ένα παράπονο που έχουν πάρα πολλοί άνθρωποι του πρωτογενή τομέα είναι ότι έχουμε προϊόντα που ένας μεγάλος αριθμός ξενοδοχειακών μονάδων δεν τα έχει εντάξει μέσα. Αυτό σας θλίβει, κύριε Περισσινάκη. Είστε ένας άνθρωπος που ζει στην Κρήτη και γνωρίζω πολύ καλά ότι αγαπάτε αυτόν τον τόπο. Πολύ κύριο το ερώτημά σας. Κατά τη θητεία μου, ως Γενικός Γραμματέας του Εμπορικού Επιμελητήριου, ήμασταν η διοίκηση η οποία ξεκινήσαμε το Παγκρίτιο Φόρουμ των Κρητικών Προϊόντων. Εκεί είχε γίνει μια τεράστια προσπάθεια, η οποία μέχρι και σήμερα είναι ευρέως γνωστή, δημοφιλή, όσον αφορά να γίνει η διασύνδεση του τουρισμού με τον αγροδιατροφικό τομέα. Δηλαδή, η παραγωγή, χωρίς μεσάζοντες, κάνουν απευθείας τη σύνδεση με τους ξενοδόχους, με σκοπό και να ενισχυθεί η παραγωγή, αλλά και από την άλλη να πουλάνε κριτική αγροδιατροφή. Αυτό που εκεί που υπήρχε το πρόβλημα ήταν στο θέμα των ποσοτήτων. Δεν μπορούσαν οι παραγωγοί να δεσμευτούν για τις απαραίτητες ποσότητες που απαιτούνται στον τουρισμό. Εκεί ήταν το μοναδικό πρόβλημα το οποίο μέχρι και σήμερα έχει παρατηρηθεί. Άρα λοιπόν, καταλήγοντας, εκεί πρέπει να επενδύσουμε. Πρέπει λοιπόν οι τοπικοί παραγωγοί να ενισχυθούν με κονδύλια, επιδοτήσεις, προκειμένου και να αυξήσουν την παραγωγή τους ή ακόμα καλύτερα να έχουν πιο βιώσιμη διαχείριση της υφιστάμενης παραγωγής τους. Εκεί καταλήγουμε όσον αφορά το κομμάτι αγροδιατροφής και τουρισμός. Είπατε ότι στόχος δικό σας και φαντάζομαι στόχος όλων των φορέων του τουρισμού είναι η Κρήτη να γίνει ένας δωδεκάμενος τουριστικός προορισμός. Την επόμενη αυτοδιοικητική πενταετία, εφόσον οι πολίτες εμπιστευτούν ξανά την παράδειξη του κύριου Αρναουτάκη και είστε μέσα κι εσείς, έχετε να διαχειριστείτε δύο πολύ σημαντικά πράγματα. Το ένα είναι την εξέλιξη του έργου του κριτικού αυτοκινητόδρομου, έναν δρόμο που διεκδικεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια η Κρήτη, και βεβαίως το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι που θα απογειώσει την τουριστική βιομηχανία όχι μόνο της Κρήτης αλλά της Νότιας Ελλάδος. Αυτό σας τρομάζει, σας στρεσάρει, είναι κάτι που το έχετε βάλει ως στοίχημα ότι ναι, στα επόμενα 5 χρόνια αυτά τα έργα πρέπει να τα δουν οι κριτικοί και οι επισκέπτες μας βεβαίως. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποιος κριτικός ο οποίος να μην χαρεί να περπατάει σε ένα νέο ασφαλή αυτοκινητόδρομο, να μειωθούν αυτά πλέον τα μνημόσυνα τα οποία κάνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι με τους ανθρώπους που χάνουν στον ΒΟΑΚ. Απ' τη μία αυτό είναι το χαρμόσυνο γεγονός, απ' την άλλη αυτό θα πρέπει το συγκεκριμένο έργο να υπάρχουν πάρα πολλά συνοδά έργα προκειμένου να γίνει η σωστή διασύνδεση προς τον ΒΟΑΚ. Μεγάλο κομμάτι αυτό που λέτε τώρα, κύριε Περισσινάκη. Άρα λοιπόν το ένα καλό φέρνει και άλλα καλά, αλλά θα πρέπει όμως να γίνει σωστός σχεδιασμός. Όσον αφορά το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι, είναι διαφυσβήτητο το γεγονός ότι θα αυξηθούν οι επισκέπτες περίπου έως 15 εκατομμύρια. Αυτό όμως δημιουργεί άλλα προβλήματα τα οποία ζητούν επίλυση. Τόσο στο κομμάτι της ίδρυψης, της άδερφης, της επεξεργασίας των λιμάτων και το κυριότερο τα κρεβάτια. Αυτοί οι άνθρωποι κάπου πρέπει να μείνουν. Άρα λοιπόν, από τη μία έχουμε ένα αεροδρόμιο το οποίο δύναται να το επισκέπτονται έως 15 εκατομμύρια, αλλά από την άλλη όμως θα πρέπει να δημιουργηθούν και άλλες υποδομές. Είναι πολύ ρεαλιστική η τοποθέτησή σας, γιατί πάρα πολλές φορές αναφερόμαστε σε δύο έργα, χωρίς να σκεφτούμε ότι αυτά τα έργα θα φέρουν μια περαιτέρω ανάπτυξη και αν εμείς είμαστε στην θέση να το αντιμετωπίσουμε. Νομίζω ότι αυτό ακριβώς που λέτε είναι το μυστικό και αυτό πρέπει να είναι μια βασική προτεραιότητα στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο. Κύριε Περισσινάκη, είστε ένας ενεργός πολίτης του Ηρακλείου και διεκδικείτε την ψήφο των πολιτών, αντρών και γυναικών της Περιφερειακής Ενότητας την ερχόμενη Κυριακή. Φαντάζομαι όλο αυτό το διάστημα και πριν πάρετε αυτή την απόφαση υπήρξε ένα ισχυρό κίνητρο να πείτε ότι ναι, τώρα είμαι έτοιμος ή τώρα θέλω να διεκδικήσω την ψήφο των συμπολιτών μου. Η Κρήτη διαφυσβήτητα έχει τεράστια δυναμική, έχει τεράστια συγκριτικά πλεονεκτήματα με οποιαδήποτε περιφέρεια στην Ελλάδα
προσωπικά πιστεύω και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Επαγγελματίας πολιτικός δεν είμαι. Είμαι ένας ενεργός πολίτης, γεννήθηκα στο Ηράκλειο, τελείωσα το σχολείο μου εδώ, εργάζομαι εδώ και μέσα από τη δουλειά μου αντιμετωπίζω τα προβλήματα της καθημερινότητας των ανθρώπων. Συμμετέχω στην επίλυσή τους με τις δημοτικά σου, τη Δημοτική Αρχή ή οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Άρα λοιπόν είμαι μέρος της λύσης. Τα προβλήματα τα κατέχω. Κεφαλοποιώντας λοιπόν όλη αυτή τη 15ετή εμπειρία μου, την επαγγελματική εμπειρία μου, αποφάσισα και εγώ να συστρατευτώ με τον Σταύρο τον Αρναουτάκη, ο οποίος έχει ένα όραμα για την Κρήτη του 2030 και επειδή πιστεύει και αυτό στην ομάδα, όπως και εγώ πιστεύω στην ομάδα, όπως είπαμε και πριν, αποφάσισα ότι μπορώ να συμμετέχω και εγώ με το δικό μου καπέλο, με τη δική μου γνώση για το κοινό καλό, για το κοινό όφελος. Είμαι σίγουρος ότι η επόμενη μέρα, η 9η Οκτωβρίου, θα έχει μόνο δουλειά, οποιοδήποτε να είναι στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Από πρώτη πρώτου ξεκινάει ένα νέο πρόγραμμα, ένα νέο σχέδιο, το οποίο θα έχει σε εφαρμογή ένα δεκαετές πλάνο. Άρα λοιπόν, εκτιμώ, πιστεύω ότι οι πολίτες θα κρίνουν με ποιοτικά κριτήρια και όχι με οποιαδήποτε άλλα κριτήρια τα οποία προσπαθούν να επιβάλλουν κάποια κέντρα, ας το πούμε έτσι. Άρα λοιπόν, πιστεύω και εκτιμώ ότι η 9η Οκτωβρίου έχει μόνο δουλειά μπροστά της. Και αν σας ζητούσα να σκεφτείτε, εφόσον την 1η Ιανουαρίου του 2024 βρίσκεστε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ποια θα είναι η πρώτη παρέμβαση, πρόταση που θα κάνετε, ποια θα ήταν αυτή, κύριε Περισσυνάκη? Σας ευνηδιάζω τώρα, αλλά νομίζω ότι αυτό δείχνει και την αυθόρμητη συζήτηση. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω σκεφτεί τόσο μακριά. Εμένα το πρώτο βήμα είναι να είμαι παρόν στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο. Το μόνο που σίγουρα σκέφτομαι, τι θα δούμε, τι θα αντιμετωπίσουμε, ο σχεδιασμός. Θα πρέπει οι νέες δημοτικές αρχές να κάτσουν στο τραπέζι. Είναι το πρώτο πράγμα που τουλάχιστον σκέφτομαι ότι πρέπει να γίνει. Να το πάμε αναδήμο, τι ανάγκες έχει, τι προτεραιοποίηση έχει, προκειμένου να βρούμε τις λύσεις. Εάν δεν κάτσουμε από την πρώτη μέρα όλοι μαζί, σαν ομάδα, οι νέες δημοτικές αρχές και η Περιφερειακή Αρχή, αυτό θα ήταν το τέλειο ξεκίνημα και για την δική μας αρχή και για τη δική τους, αλλά για την αρχή της Κρήτης. Κύριε Περισσυνάκη, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια στον προεκλογικό σας αγώνα. Σας ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου.